πιστεύω ότι το σωστό θα είναι να πηγαίνει αυτός που οι στρατιωτικές σχολές θα είναι η πρώτη επιλογή. Ναι. Οπότε δεν τον εμποδίζει. Ναι. Αν θέλει να κάνει και κάτι, αν θέλει να δοκιμάσει την τύχη του κάπου αλλού. Αλλά από αυτός που θα μπει σε διαδικασία να έρθει, να πει εγώ πάω εκεί να δώσω μόνο εκεί, έτσι, σημαίνει ότι το θέλει αυτό το πράγμα. Γιατί ξαναλέω, να θυμόμαστε ένα πράγμα. Οι στρατιωτικές σχολές και οι ενόπλες δυνάμεις στο σύνολό τους με την εκπαίδευση. Ένα σκοπό έχουν κύριο, να παράγουν μαχητές. Ούτε μάνατζερς, ούτε τεχνικούς, και αυτοί χρειάζονται, αλλά όλοι αυτοί για να υποστηρίζουν τους πολεμιστές. Όλα πρέπει να καταλήγουν στο να υποστηρίζουν τους μαχητές. Λοιπόν. Υπάρχει μια διάχυτη ανησυχία ότι μέσα από την οικονομική κρίση θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε και εθνικά θέματα πολύ σοβαρά. Ίσως κάποιοι μιλάνε ακόμα και ένα ενδεχόμενο μια κάποια στιγμή τραγωδία. Κοιτάξτε, εκπέμπτοντας. Ανησυχείτε. Εάν. Γι' αυτό λέω και γράφω συνέχεια ακούραστα, έτσι. Mm. Ότι ακριβώς τώρα που η κατάσταση είναι έτσι, θα έπρεπε να κάνουμε κάθε θυσία για να κρατήσουμε ψηλά τις δυνατότητες αποτροπής μας, φροντίζοντας και το προσωπικό μας μισθολογικά και στον εξοπλισμό του. Και στα ζητήματα που τα ξέρετε, δεν είναι και καλό να τα συζητάμε πολύ δημόσια, αλλά τα προβλήματα που υπάρχουν σε ανταλλακτικά, σε νέα όπλα ή ανάγκες, γιατί ξέρετε, κάποιοι έχουν το μορφωτικό που γίνεται, έχει δημιουργηθεί μια εικόνα ότι προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού σημαίνει σκάνδαλο, σημαίνει είναι κάτι μη αναγκαίο. Ναι, σημαίνει έγκλημα. Μα χρειαζόμαστε υλικά. Δηλαδή, ο άλλος έχει ένα αεροπλάνο που έχει αυτές τις δυνατότητες, πρέπει και εσύ να έχεις τις ίδιες και μεγαλύτερες δυνατότητες. Έχει άρματα μετά δεν πυροβόλο, πρέπει να έχεις και εσύ.